το λάμτα έψιλον κεφάλαιο, 35 κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Σελίς 90, 35 κεφάλαιο, λάμτα έψιλον κεφάλαιο και 29 εδάφιο. Οι Ισραήλ έφεραν προαιρετικήν προσφοράν εις τον Κύριον, πάσανήρ και γινή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωσιν, διαπάσαν την εργασία την οποία προσέταξε ο Κύριος να γίνει δια της χειρός του Μωυσέως. Και είπε ο Μωυσής προς τους Ιούς Ισραήλ, «Ιδέτε, ο Κύριος σε κάλεσε εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιών του Ουρί, Ιού του Ορ, εκφυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, και δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και αργύριων και εις χαλκών, και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκαλίζει ξύλα διαργασίαν δια πάν έντεχνων έργων. Και έδωκεν εις την καρδίαν αυτού το να διδάσκει αυτός και Ελιάβ, ο γιος του Αχισαμάχ, εκφυλής Δαν. Τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας, διανεργάζονται πάν έργων εκ χαράκτου και καλλιτέχνου και κεντητού, εις κιανούν και εις προσφυρούν και εις κόκκινων και εις βίσων και υφαντού, των εργαζομένων πάν έργων και επινοούντων έντεχνα έργα. Και έκαμεν ο Βεσελεήλ και ο Ηλιάβ και πάσο σοφός την καρδίαν, εις τον οποίον ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεσιν, δια να εξεύρει να εργάζεται πάν το έργο της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ηλιάβ και πάντα σοφόν την καρδίαν, εις του οποίου την καρδίαν ο Κύριος έδωκε σοφίαν, και πάντα άνθρωπο του οποίου η καρδία διήγηρε αυτόν, εις το να έλθει προς το έργον δια να κάμει αυτό. Και έλαβον απέμπροσθεν του Μωυσέως πάσας τας προσφοράς, τας οποίας έφερον οι Ισραήλ δια το έργον της υπηρεσίας του Αγιαστηρίου δια να κάμωσιν αυτόν. Και έφεραν έτη προς αυτόν αυτοπροαιρέτους προσφοράς κάθε κάστην πρωίαν. Και ήλθον πάντες οι σοφοί εργαζόμενοι πάν το έργο του Αγιαστηρίου, έκαστος από το έργο αυτού το οποίο έκαναν. Και είπαν προς το Μωυσήν λέγοντες, ο λαός φέρει πλειότερον παρά το ικανόν δια την υπηρεσία του έργου, το οποίο ο Κύριος προσέταξε να γίνει. Και προσέταξε ο Μωυσής και κήρυξενε το στρατοπέδο λέγοντες, μη δέσανήρ, μήτε γυνίας, μη κάμνει πλέον εργασίαν, δια την προσφοράν του Αγιαστηρίου. Και ο λαός έπαυσε από του να φέρει, διότι ύλη την οποία νύχων ήτο ικανή, διόλων το έργον, ώστε να κάμωσε αυτόν και περίσσευσαν. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ, ο περιούσιος λαός του Θεού, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν εν τέλει εχμάλωτος, δεσμευμένος στην Αίγυπτο, ταλαιπωρούμενος φόδρα και από τον Φαραώ αλλά και από τους Αιγυπτίους, και το μόνο που ήξεραν να κάνουν και να τους χρησιμοποιούν οι Αιγύπτιοι είναι να εργάζονται διαλύθων. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια, και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί όλα εξαρτώνται από το πλήρωμα του χρόνου, την αρμόδιο ημέρα που ο Θεός αποφασίζει να επέμβει και να ενεργήσει. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, απέστειλε τον Μωυσή, ο οποίος μέχρι τα 40 του ήτο και διδάσκετο την σοφία των Αιγυπτίων, από τα 40 μέχρι τα 80 ήταν στη γη Μωάβ, και εκεί πραγματικά ήταν σε απόλυτη ταπείνωση, ως ότου τον επισκέφθηκε ο Θεός και του λέει, σήκω και πήγαινε τώρα στην Αίγυπτο, γιατί εσένα έχω προγνωρίσει να ελευθερώσει το λαό μου τον Ισραήλ από τους Αιγυπτίους, το οποίο το ήξερε και νόητο μέχρι τα 40 του χρόνια, αλλά οι Ισραηλίτες δεν το είχαν καταλάβει και αναγκάστηκε, επειδή δεν είχαν καταλάβει ότι αυτό είχε προγνωρίσει ο Θεός για τον Μωυσή, αναγκάστηκε να φύγει. Πήγε, πραγματικά ενήργησε
θαυμασίως ο Θεός με 10 πληγές και ο λαός Ισραήλ εξήλθε με εντολή να πάει στη γη Χαναάν και να την καταλάβει. Έστειλε μάλιστα και 12 κατασκόπους, οι 10 των οποίων πραγματικά δίλιασαν το λαό Ισραήλ λέγοντες «Δεν μπορούμε», παρόλο που ο Θεός πηγαίνει και τους είπε «Εγώ θα είμαι μαζί σας». Οι δύο όμως, ο Ιησούς του Ναβί αλλά και ο Χάλεφ, που είχαν άλλο πνεύμα, υποτασσόμενοι κατά πάντα και υπακούοντες στο Λόγο του Θεού, ήταν και οι μόνοι στους οποίους ο Θεός ευαρεστήθηκε και τους είπε «Εσείς μόνο θα εισέλθετε μετά τα 40 χρόνια της δοκιμασίας και της παιδείας του Κυρίου, θα εισέλθετε στη γη Χαναάν». 40 χρόνια για να τελειώσει η γενναία αυτή η άπιστος και η διεστραμμένη και να έλθει τελικά η γενναία των ιών σας, για τους οποίους φοβόσασταν ότι θα καταστραφούν, να εισέλθει στη γη Χαναάν. Και πράγματι τώρα ξεκινάει η περίοδος των 40 ετών. Ο Μωυσής λοιπόν με εντολή Θεού δίδει εντολές στο λαό Ισραήλ. Και η πρώτη εντολή που έδωσε ήταν ότι δεν θα κατοικήσουμε επειδή θα περπατήσουμε 40 χρόνια στην Αίγυπτο παρά μόνο σε σκηνές, αλλά όμως ας κάμωμεν και εις εμέαν οικιαστήριον δια να κατοικώ μεταξύ αυτών, να κατοικεί η κυβωτός της Διαθήκης και αυτή σε σκηνές. Αλλά η κυβωτός της Διαθήκης ήταν ένα έργο υπερθαύμαστο, μοναδικό, σε καλλιτεχνία. Ποιος θα το φτιάξει αυτό? Και η απάντηση είναι ποιος άλλος? Ο Θεός. Πώς? Δια των χειρών των δούλων που εκλέγει και εξέλεξε Βεσελεήλ, τον ιόν του Βεσελεήλ, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εξέλεξε λοιπόν τον ιόν του Βεσελεήλ και διαβάζω τον Ουρί, και αργότερα εξέλεξε και τον Ελιάβ, τον ιόν του Αχισαμάχ, εκ της φυλής Δαβίδ, ο ένας εκ της φυλής Ιούδα, και τους έδωσε πνεύμα, σοφία, συνέσεως, επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας, ώστε να μπορούν να κάνουν έντεχνα έργα για να δημιουργήσουν, να οικοδομήσουν, θα έλεγα, την σκηνή του μαρτυρίου. Όμως, μόνοι τους δεν μπορούσαν. Και ο Θεός κάνει το πρώτο έργο του, λέει η Γραφή, και εκάλεσε ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και πάντα σοφών την καρδίαν, εις του οποίου την καρδία ο Κύριος έδωκε σοφίαν. Άρα εξέλεξε και άλλους δούλους που να εργαστούν με πνεύμα σοφίας και συνέσεως και καλλιτεχνίας δίπλα στον Βεσελεήλ και στον Ελιάβ. Αλλά το μήνυμα είναι το επόμενο. Και πάντα άνθρωπο του οποίου, ο ίδιος δηλαδή, η καρδία διήγειρε αυτόν για να έρθει προς το έργο και να κάνει αυτό. Δηλαδή πρώτον εξέλεξε τον Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και τους έδωσε πραγματικά, γιατί κανείς δεν ήξερε από το λαό Ισραήλ να εργαστεί παρά μόνο πέτρες να χτίζουν και να οικοδομούν. Πνεύμα σοφίας, συνέσεως, καλλιτεχνίας. Και κάλεσε και κάποιους άλλους ο Θεός για να εργαστούν μαζί τους. Όμως κάποιοι από το λαό Ισραήλ από μόνοι τους, καθώς η καρδιά τους τους διήγειρε να πλησιάσουν το Βεσελεήλ και τον Ελιάβ και ο Θεός και σε αυτούς να δώσει πνεύμα σοφίας και καλλιτεχνίας και να οικοδομήσουν όλοι μαζί τη σκηνή όπου θα εγκατασταθεί η σκηνή του μαρτυρίου, το αγιαστήριον του Θεού, ο οίκος του Θεού. Και αυτό είναι το σοβαρότερο, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί το αγιαστήριον δεν είναι μόνο τόπος λατρείας, προσκύνησης, εξήτησης του Θεού, αλλά ήταν και ο οίκος του Θεού του ζώντος.
Αλλά εδώ υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο λαός Ισραήλ ήταν σκληροτράχυλος και ο Θεός πλέον δεν μπορούσε να κατοικήσει μαζί του. Γιατί δεν υποτασσότανε. Αυτή η γενναία, η πονηρά και η διαστραμμένη, η πρώτη γενναία που εξήλθε, δεν υποτασσόταν στο Λόγο του Θεού. Και έτσι ο Θεός δίνει τώρα και μία άλλη εντολή, λέγοντας «Σεις είστε λαός σκληροτράχυλος, μία στιγμή αν ανεβώ εις τον μέσο σας, θέλω σε εξολοθρεύσει. Όθεν τώρα εκδίθητε τους στολισμούς σου, λαέ του Θεού, δια να γνωρίσω τι θέλω κάμει σε σένα». Και πραγματικά ταπεινώθηκαν και εξεζήθησαν τους στολισμούς πλησίων του όρους Χωρίβ και λαβών ο Μωυσής την σκηνή του μαρτυρίου, έστησε αυτήν έξω του στρατοπέδου, μακράν του στρατοπέδου, και ονόμασε αυτήν σκηνή μαρτυρίου, διότι πάσο ζητών των Κύριων εξήρχετο προς την σκηνή του μαρτυρίου, την έξω του στρατοπέδου. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή ο Θεός αποφάσισε ότι δεν μπορώ να σταθώ πλησίον σου, γιατί δεν είσαι υποτεταγμένος στο λόγο μου. Και αυτό βέβαια είναι Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία ημών, αλλά προς διδασκαλία ημών. Εάν η καρδιά σου είναι και η συνείδησή σου πονηρά και διαστραμμένη, ο Θεός δεν μπορεί να είναι κοντά σου. Άρα και εσύ δεν μπορείς να είσαι κοντά στο Θεό. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Φοβερό. Γι' αυτό με τα πάσης φυλάξεως Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Φοβερό. Μακριά και έξω του στρατοπέδου. Γιατί δεν μπορώ να αντέξω τη σκληροκαρδία σας, το σκληρό σας τράχυλο. Δεν μπορώ να αντέξω το ότι δεν έχετε πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένη. Ο Θεός να μας φυλάει. Παρόλα αυτά όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε το λαό Του. Επαναλαμβάνω, προς διδασκαλία είναι η Παλαιά Διαθήκη. Παρόλα αυτά δεν εγκατέλειψε το λαό του, αλλά με υπομονή μακράν του τον φρόντιζε. Και η φροντίδα του ήταν πραγματικά συγκλονιστική, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, και θέλω να ανοίξουμε τη γραφή μας σελίδα 96, να δούμε πώς ενεργούσε ο Θεός τότε και πώς ενεργεί σήμερα σε αυτούς που δεν μπορεί ο Θεός να τους αντέξει. Διαβάζω από το 33 εδάφιο, 96 σελίδα, το τελευταίο κεφάλαιο της Εξόδου. «Και έστησε την αυλή κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου ο Μωυσής και κρέμασε τον τάπητο της πύλης της αυλής και συνετέλεσε ο Μωυσής όλο το έργο, πρώτον γιατί βρέθησαν άνθρωποι τους οποίους εξέλεξε ο Θεός και δεύτερον βρέθηκαν δούλοι οι οποίοι εξέλεξαν τον Θεό». Και τρίτον, όλος ο λαός είχε στην καρδιά του να προσφέρει και το αποτέλεσμα ήταν οι προσφορές να είναι περισσότερες από ό,τι χρειάζονταν, οι εργάτες να είναι περισσότεροι από όσο χρειάζονταν και να τελειώσει γρηγορότερα το έργο του Θεού από ό,τι υπολόγιζε και ακόμη ο Θεός. Και τότε εκάλυψε, 34 εδάφιο, η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή, όχι τον τόπο της κατοίκησης του λαού Ισραήλ, και δεν μπορούσε ούτε ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου, διότι ενεφέλη κάθετο επ' αυτήν και η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τη σκηνή. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Δεν εγκατέλειψε το λαό του ο Θεός, παρόλο που ήταν σκληροτράχυλος, πονηρός στην καρδιά, με συνείδηση πονηρά και διαστραμμένη. Και λέγει, ακούτε τώρα το έργο του Θεού. «Και ότε η νεφέλη ανέβαινε επάνωθεν της σκηνής, τότε οι Ισραήλες σηκώνοντο καθόλας τας οδηπορίας αυτών.
Εάν όμως η Νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε ο λαός Ισραήλ δεν εσηκώνοντο μέχρι τη ημέρα της αναβάσεως. Διότι η Νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέρα και πήρε ήτο επ' αυτής τη νύχτα ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ. Δηλαδή με τη σκηνή του μαρτυρίου, την παρουσία του Θεού, την Νεφέλη την ημέρα και το πήρ το βράδυ, ο Θεός οδηγούσε κατά πάντα και δεν μπορούσε πια ο λαός Ισραήλ να πάει όπου θέλει, γιατί έπρεπε να ακολουθήσει τη σκηνή του μαρτυρίου. 40 χρόνια το έκανε αυτό ο Θεός. Ετρέφοντο με μάνα κάθε πρωί εκτός της 7ης ημέρας του Σαββάτου και ξεδιψούσαν με είδωρ το οποίο εξερχόταν εκ της πέτρας και η πέτρα ήταν ο Χριστός. 40 χρόνια. Και το ερώτημα είναι, το πιστεύεις ότι για 40 χρόνια ο Θεός, ένας λαός σκληροτράχυλο, με συνείδηση πονηρά και διαστραμμένη, που δεν ακολουθούσε το Λόγο του Θεού, αλλά τους είχε κλέξει ο Θεός για λαό του, γιατί ήταν τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, και να τους οδηγήσει στη γη Χαναάν, γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Αλλά δεν μπορούσε τους άπιστους να τους φέρει στον τόπο της ευλογίας του. Το ξαναλέω. Δεν μπορούσε τους άπιστους της γενεάς αυτής να τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Και έπρεπε να αλλάξει η γενεά, να έρθει άλλη γενεά με τον Ιησού του Ναβί, ούτε και ο Μωυσής εισήλθε, από μακριά του έδειξε τη γη Χαναάν, ούτε και ο Αρών εισήλθε, ούτε είδε τη γη Χαναάν, και εισήλθε ο Χάλεφ που είχε άλλο πνεύμα, και αυτό είναι το μήνυμα αδερφοί αγαπητοί, άλλο πνεύμα. Πνεύμα υπακοής, ταπείνωσης και υπακοής, υπακοής εκ της ταπείνωσης, κατά πάντα στο Λόγο του Κυρίου. Κατά πάντα, δηλαδή για μας σήμερα, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Άλλο πνεύμα θέλει ο Θεός να μας χαρίσει σήμερα. Το θέμα είναι, θέλεις εσύ? Και σε ποιους θα χαρίσει ο Θεός άλλο πνεύμα? Σε αυτούς που θα διαγείρουν την καρδιά τους, που είναι απατηλή σφόδρα, που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, θα, οι ίδιοι θα διεγείρουν την καρδιά τους και θα πούν, Κύριε, ιδού εγώ, άθλιος και ουτιδανός, άχριστος δούλος, σε παρακαλώ, μεταμόρφωσέ με εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου και δώσε μου αυτό το άλλο πνεύμα, το πνεύμα της διοίκησης που δίνεις μόνο εσύ, να μας διοικεί, να μας κατευθύνει εις πάσαν την αλήθεια. Και αυτό δεν είναι μόνο, αδελφοί αγαπητοί, αυτό μου δείξε ο Θεός, δεν είναι μόνο για τον άλλον, για σένα είναι πρώτα. Εσύ πρώτα, μην πεις εγώ έχω άλλο πνεύμα. Κάθε ένας ξεχωριστά να πει σήμερα, Κύριε, δώσε μου άλλο πνεύμα. Το πνεύμα του Χάλεφ, το πνεύμα του Χριστού. Να πιστεύω κατά πάντα στο γεγραμμένο λόγο σου. Να μην ακολουθώ την καρδιά μου, αλλά να οδηγώ την καρδιά μου στο θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πολύ ωραίο αίτημα, αδερφοί αγαπητοί, ας το κάνουμε σήμερα. Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου. Και εγώ λέω, Κύριε, δώσε μας. Αν και μου είπε ο Κύριος, δώσε μου να πλες, να λένε. Δώσε μου το άλλο πνεύμα που θα με οδηγήσει με ασφάλεια στη γη της επαγγελίας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Δώσε μου το άλλο πνεύμα. Πάρε αυτό το πνεύμα που έχω. Το καταδικάζω στο όνομα του Χριστού. Μην πεις έχω άλλο πνεύμα, το πνεύμα του Χάλεφ. Δεν έχεις. Σήμερα ο Κύριος είναι
πρόθυμος, είναι έτοιμος να μας δώσει το άλλο πνεύμα. Το άλλο πνεύμα και σε μένα, το άλλο πνεύμα και στη γυναίκα μου, το άλλο πνεύμα και στα παιδιά μου, το άλλο πνεύμα και στα εγγόνια μου, το άλλο πνεύμα και σε όλους τους αδελφούς μου. Το άλλο πνεύμα, το δικό σου πνεύμα. Θα έλεγα το πνεύμα του Χάλεφ, όχι, το πνεύμα του Χριστού. Το πνεύμα του Χριστού. Γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να μας ελευθερώνει. Πώς? Με την αλήθεια Του. Θα σου αποκαλύπτει την αλήθεια, η αλήθεια θα σε ελευθερώνει. Αλλά πρόσεχε τώρα. Ελευθερωθέντες από την αμαρτία, από το πνεύμα το παλιό, τότε δουλωθέντες εις τον Θεόν, δηλαδή ποτασσόμεν κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, τότε και μόνο τότε, επαναλαμβάνω τη φωνή του Κυρίου, τότε και μόνο τότε, ο καρπός σου θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Τότε και μόνο τότε ο καρπός σου θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος σου ζωή αιώνιος. Άλλο πνεύμα. 40 χρόνια ταλαιπωρήθηκε από τις αντιστάσεις, από τις επαναστάσεις του σκληροτράχυλου λαού Ισραήλ, και ο Μωυσής και ο Άρων και πάρα πολλές φορές πήγανε και είπαν «Κύριε, κάμε έλεος και χάρη». Και έφτασε μέχρι του σημείου ο Αρών, καθώς στην αρχή, καθώς πρόσμενε το Μωυσή να κατέβει από το όρος, έχασε την υπομονή του και ο Αρών και ο λαός Ισραήλ. Πω που πήγε στο όρος του Κυρίου, εξαφανίστηκε. Δεν ήρθε ακόμη, περάσανε 30 μέρες. Και ο Αρών λέει, ελάτε να σας κάνω εγώ ένα δικό μας Θεό. Και έφτιαξε βόδια, αδερφοί. Και άφησε το λαό αχαλήνωτο. Άφησε την καρδιά του αχαλήνωτη να κάνει ό,τι αυτή ήθελε και τον οδηγούσε. Αχαλήνωτο το λαό. Αχαλήνωτη την καρδιά μου, αφήνω αχαλήνωτη την οικογένειά μου, αφήνω αχαλήνωτη τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Όχι, αδερφοί. Και πώς θα χαλιναγωγήσω το σώμα μου και θα το δουλαγωγήσω? Δύο τρόποι υπάρχουν. Καταρχάς, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε όμως την υπερηφάνεια και τις ψευδοδιδασκαλίες. Και αν φυλάξεις την καρδιά σου από την υπερηφάνεια και από τις ψευδοδιδασκαλίες, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, και μας είναι το τέλος μας η αρπαγή της Εκκλησίας. Τότε και μόνο τότε θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, και τότε και μόνο τότε και τους ακούοντας εσέ θα σώσεις. Εσύ δια της καθαρότητας στο χειρό σου. Αλλιώς και εσύ και οι ακούοντας σε κόλαση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Υπερηφάνεια και ψευδοδιδασκαλίες δεν είναι, ιδίως τώρα που ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και δεν είναι ότι το λέει άνθρωπος, το λένε τα γεγονότα. Αυτά τα οποία βιώνουμε τώρα δεν τα έχει βιώσει ποτέ η ανθρωπότητα. Και δεν θα αναφερθώ σε αυτά, γιατί όλοι τα ζούμε. Πείνα, δίψα, πλημμύρες, πυρκαγιές, κλιματολογική κρίση, οικονομική κρίση, πολιτική κρίση. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία. Τώρα να τα δώσουμε όλα στο Χριστό. Να υποτάξουμε την καρδιά μας, όπως αυτή η τρίτη κατηγορία, για να έρθει πιο γρήγορα το τέλος, το ευλογημένο. Να υποτάξουμε την καρδιά μας στο θέλημα του Θεού και να μπούμε στην οικοδομή του αγιαστηρίου του οίκου του Θεού του ζώντος. Να μπούμε μόλις μας στην καρδιά, στην οικοδομή. Είτε εργαζόμενοι, είτε προσφέροντες, είτε και τα δύο. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως, αδερφοί.
τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Και αυτά τα οποία θα γίνονται σε λίγο θα είναι τρομακτικά. Αν τώρα ήδη έχουν αρχίσει οι οδύνες εγκυμονούσεις, σκεφτείτε όσο πλησιάζει η γένα, και όσες γυναίκες έχουν γεννήσει καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι λέω, ή όσοι άντρες έχουν δει τις γυναίκες τους να γεννάνε, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι τους λέω, όμως εδώ έχω μία σοβαρή παρατήρηση. Όταν γεννάγαν τα κόρες μου, τους έλεγα, ακούστε κάτι, ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις αρρώστιες μας και για τους πόνους μας. Όταν θα πάτε να γεννήσετε, προσευχηθείτε και πέστε, Κύριε, θέλω να γεννήσω χωρίς να πονέσω καθόλου. Εάν το πιστέψεις και το εξητήσεις με πίστη, ο Θεός θα το κάνει. Και έρχονταν οι κόρες μου στο τέλος και μου λέγανε, μπαμπά, όταν ήρθε ο καιρός να γεννήσω, συγγνώμη που θα το πω έτσι, έγινε ένα κλουπ και βγήκε το παιδί χωρίς να καταλάβω τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι απόλυτη αλήθεια. Το θέμα είναι, το πιστεύεις? Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Θέλεις να περάσεις τις οδύνες της εγκυμονούσης, όχι ανέμακτα, ανώδυνα. Τις οδύνες της εγκυμονούσης ανώδυνα, ένας είναι ο τρόπος. Να ρυθμίσεις, να υποτάξεις την καρδιά σου στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, στο έργο του Θεού και στην προσφορά στο όνομα του Χριστού. Θυμηθείτε, δοκιμάστε με, λέει ο Θεός, γιατί με κλέβετε. Εις τι σε κλέβουμε? Στα δέκατα και στις προσφορές. Δοκιμάστε με, προσφέρετε τις υποχρεώσεις σας, προσφέρετε τις προσφορές σας. Ποιοι είναι η υποχρέωσή μας? Να εργάζομαι επειδή αγαπάω τον Κύριο με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Να εργάζομαι, να δουλεύω τον Ιησού Χριστόν, να εργάζομαι στο έργο του Θεού. Και το δεύτερο είναι προαιρετικές προσφορές, και να προσφέρεις. Και τότε δοκιμάστε με και θα δείτε ότι εγώ θα ανοίξω επί προσωπικού επίπεδου και οικογενειακού επίπεδου. Εγώ, ο παντοδύναμος Θεός, θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Εάν με δοκιμάσετε στα δέκατα, στις υποχρεώσεις σας και στις προαιρετικές προσφορές σας, θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού, να εκχαίω την ευλογία μου, ώστε να μην υπάρχει τόπος να θέσετε αυτήν. Και η ευλογία του Θεού δεν είναι μόνο υλική, πολύ περισσότερο είναι πνευματική, καθώς ο Χριστός λέει, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να πάτε να κάμετε καρπό πολύ, ο καρπός σας να μένει, προσέχτε, μην πείτε εγώ, εις δόξαν Θεού Πατρός, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, αμήν, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα.